Να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Καλογεράκης μόλις τώρα για το θέμα της χρηματοδότησης. Θα πρέπει κάτι να γίνει και ένα πολύ περισσότερο που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυτή τη στιγμή, ειδικά στο επίπεδο των μεγάλων έργων, δεν έχει σταματήσει, δυστυχώς, να συνεργάζεται με τις ελληνικές τράπεζες, διότι έχουν γίνει downgraded οι ελληνικές τράπεζες και έχει ένα θέμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μαζί τους. Μας εξομολογήθηκαν δημοσιογραφικοί φίλοι τραπεζίτες ότι αυτό τους δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Χαβγιαρόπουλε. Για να είμαι πολύ ειλικρινής, προσπάθησα και προσωπικά και με προσωπικές σχέσεις και με πολύ επιμονή, αν θέλετε, να έχουμε εκπρόσωπο σε επίπεδο διοίκησης και ανώτατο από την ΕΤΕΠ. Και ενώ πάντοτε υπάρχει συνεργασία και τα λοιπά, αυτή τη φορά δεν ήρθανε. Που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής βρίσκονται και αυτοί σε μία δύσκολη θέση. Ναι, μεν θέλουν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και δι' των μεγάλων έργων φυσικά. Και αυτός είναι και ο στόχος τους και ο λόγος της ύπαρξής τους. Από την άλλη όμως φαίνεται ότι δεν τους έχει επιληθεί σε πολιτικό επίπεδο το θέμα, δεν τους έχουν λυθεί τα χέρια σχετικά για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως, οι Έλληνες τραπεζίτες εκτιμούν και είχαμε εκπρόσωπο δύο-τριών ελληνικών τραπεζών που μιλήσανε και εδώ και το πρωί και είναι και στους συμμετέχοντες. Θεωρούν ότι θα λυθεί το θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή ένα περισσότερο έχουν παγώσει τα πάντα και για αυτό. Και όπως ξέρετε κι εσείς όλοι, τα μόνα δάνεια που είχαν κινηθεί το τελευταίο διάστημα στην αγορά ήταν αυτά τα δανειάκια τα μικρά για αυτά του προγράμματος εξοικονόμηση κατοίκων κτλ. Τα οποία όμως και αυτά δεν πήγανε τόσο καλά, γιατί και το πρόγραμμα τελικά βρίσκεται σε μία διαδικασία αναμόρφωσης. Απλώς μία παρένθεση, από την οποία όμως θα ξεκινήσω και με τους εκλεκτούς συνομιλητές, διότι δράτωμαι της ευκαιρίας να τους ρωτήσω, οι οποίοι έχουν το ενδιαφέρον φυσικά να διατηρήσουν και την πελατεία τους και την αγορά τους και όλα αυτά, αν θα σκεπτόντουσαν να παίξουν με κάποιο τρόπο και το ρόλο τράπεζας, παρόλο που δεν είναι στις αρμοδιότητές σας, κύριε Πιταροκύλη, παραγωγή είστε, δημιουργή, με τεχνογνωσία δική σας κτλ. Αλλά τι σκέπτεστε πάνω σε αυτό? Δυστυχώς ή ευτυχώς, εμείς ήδη τον ρόλο αυτό τον παίζουμε, γιατί σαν παραγωγή πουλάμε τα πλαίσια μας στους επενδυτές ή στις κατασκευάστες εταιρείες, χωρίς να πληρωνόμαστε down payment όπως συμβαίνει, με τις πρώτες ύλες που αγοράζουμε για την παραγωγή μας. Και δεν είναι μόνο ότι η συναρμολόγηση των πλαισίων, αλλά είναι και η παραγωγή των δισκείων πυρητού και των ηλιακών κελιών σε περίπτωση καθοδοποιημένων μονάδων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, στην ουσία, εμείς να παίρνουμε τα χρήματά μας μετά από ένα δίμηνο ή ένα τρίμηνο, σε πολλές περιπτώσεις με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς οι εκταμιεύσεις από τις τράπεζες γίνονται μετά την τελική σύνδεση με το πάρκο που σας ανέφερε και ο κ. Δανιελίδης. Άρα, άτυπα μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των πελατών μας χρηματοδοτούνται έμεσα από εμάς. Αυτό είναι μία διευκόλυνση πιστωτική. Δεν είναι όμως χρηματοδότηση. Όχι. Δεν έχετε σκεφτεί να περάσετε σε ένα στάδιο μίας πιο μακροπρόθεσμης, αν το θέλετε, σύμβασης, δηλαδή να διευκολύνετε ακόμα περισσότερο τους πελάτες σας. Κάποιοι στο χώρο σας είχαν ξεκινήσει να το κάνουν, δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Μεγάλες εταιρείες του κλάδου ειδικότητας στο εξωτερικό έχουν αρχίσει να πηγαίνουν και στο τομέα αυτό, δηλαδή στο project development των πελατών τους. Ακόμη τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα για την ελληνική αγορά για να μπορεί κάποιος κατασκευαστής να υποστηρίξει τέτοιου είδους εγχειρήματα. Οπότε είναι αρκετά πρόημο να πούμε με τις παρούσες συνθήκες ότι μπορεί κάποιος να το κάνει άνετα και να έχει να αξιοπιστεί να το υλοποιήσει. Διότι και ο κατασκευαστής, βέβαια, ειδικά κι αν είναι ελληνική εταιρεία, θα έχει και δικά του, προβλήματα χρηματοδότησης να αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Ο κύριος Χριστίδης, τι μπορεί να μας πει πάνω σε αυτό, σαν σκέψη? Στο δικό μας επίπεδο, στο κομμάτι των μετατροπέων, ακόμα και αν υπήρχαν οι καλύτερες προθέσεις για κάτι τέτοιο, το κομμάτι που αντιπροσωπεύουμε σε εμπορικό επίπεδο,
Εκφράζει ναι. λιγότερο από το 10% της συνολικής αξίας του φωτοβολταϊκού συστήματος, οπότε σίγουρα... Παρότι είναι η καρδιά του φωτοβολταϊκού συστήματος. Αν και σε τεχνικό επίπεδο ίσως έχουμε πρωταρχικό ρόλο, σε οικονομικό επίπεδο είναι πολύ μικρό το κομμάτι που εκφράζει στο σύστημα, οπότε δεν θα μπορούσαμε έτσι κι αλλιώς να δώσουμε λύσεις σε ένα τέτοιο θέμα. Ναι. Κύριε Ζολώτα, παρόλο που... να προσθέσω ότι ο κύριος Ζολώτας είναι και ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων του κατασκευαστικού ομίλου Βιοτέρ. Εδώ ήταν αρκετοί κατασκευαστικοί όμιλοι σήμερα για τη ΣΑΒ. Ναι. Όπως μας είπε και ο κύριος Μαύρος από την Positive Energy, ήδη εταιρείες που υποτίθεται κατασκευάζουν πάρκα μόνο είναι και οι ίδιες επενδυτές. Σε καιρούς δύσκολους, όπως ανέφερε, έχουν κάνει μια σύμπραξη με μια εταιρεία του εξωτερικού και οι ίδιοι είναι συνεπενδυτές. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλες εταιρείες που σήμερα είτε είναι παρούσες είτε όχι, οι οποίες αναγκάζονται ως κατασκευαστές πάρκων να επενδύουν, να αγοράζουν ουσιαστικά μερίδια μέσα στα πάρκα τα οποία κατασκευάζουν. Ένα άλλο θέμα το οποίο άπτεται του ιδίου προβλήματος είναι ότι σήμερα οι περισσότερες τράπεζες δεν κάνουν ακριβώς αυτό που θα πρέπει να κάνουν, δηλαδή να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή του πάρκου. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες περιμένουν, ναι μεν εγκρίνουν δάνεια, αλλά εκταμιεύουν την πρώτη δόση του δανείου όταν δουν τα πάνελ να έχουν φτάσει στο πάρκο ή περισσότερο όταν το πάρκο έχει ακόμα συνδεθεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αφήνουν τον κατασκευαστή ή τον ίδιο τον επενδυτή να κατασκευάσει το πάρκο του για να του δώσουν τη μακρόχρονη χρηματοδότηση. Εδώ δημιουργείται ένα niche market, θα έλεγα, δανειοδότησης, ενός bridge financing για την κατασκευή που διαρκεί ένα μικρό χρονικό διάστημα από 1-3 μήνες. Αυτό το bridge financing ποιος το αναλαμβάνει, αν αυτή το κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή το αναλαμβάνουν οι κατασκευαστές. Οι κατασκευαστές. Ή ζητάνε πίστοση από τους παραγωγούς. Ακριβώς, από παραγωγούς. Αυτό. Πανέλων, ή το αναλαμβάνει ο ίδιος ο επενδυτής μέχρι ότου εκταμιευτεί το εγκεκριμένο δάνειο από την Ελληνική Τράπεζα. Γιατί αργεί πολύ η εκταμίευση. Οι περισσότερες τράπεζες περιμένουν να δουν τα πάνελ να έχουν έρθει στο χώρο. Να είναι όλα για να έτοιμα. Εκταμιεύσουν την πρώτη δόση του δανείου ή το 50% πολλές φορές του δανείου, με αποτέλεσμα να μετακυλίουν ουσιαστικά το κατασκευαστικό, αν θέλετε, εν μέρη, το αγοραστικό κόστος, γιατί τα πάνελ είναι η μερίδα του λέοντος, του κατασκευαστικού, ας πούμε, να το μετακυλίουν στον επενδυτή ή στον κατασκευαστή. Μάλιστα. Επειδή είπαμε για πάνελ, για να είναι πλήρως τοποθετημένα, για να είναι όλα εντάξει, έρχομαι τώρα στην ουσία του πάνελ μας, που είναι το στάδιο της υλοποίησης μιας επένδυσης, της επιτυχημένης υλοποίησης, της κατασκευής, της εγκατάστασης, της διασφάλισης, της σωστής λειτουργίας ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου, αλλά και μικρότερων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Πιταροκύλη, τι πρέπει να γνωρίζει κανείς, τι πρέπει να προσέξει και ποιους κίνδυνους ενέχει, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι, σε ό,τι αφορά το θέμα της κατασκευής, της επιτυχίας της κατασκευής. Από τα πρώτα στάδια της κατασκευής υπάρχουν ποικίλοι κίνδυνοι που κάποιος πρέπει να γνωρίζει, οι οποίοι τις περισσότερες φορές επιλύονται, απλώς προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις. Αυτές μπορεί να είναι από τα χωματουργικά ή τις γεωλογικές μελέτες που θα αλλάξουν τον τρόπο έδρασης των βάσεων, μέχρι και τον τρόπο διασύνδεσης των υβέρνων με τα πλαίσια. Τα οποία δεν είναι προβλέψιμα, γιατί δεν μπορείς να τα ξέρεις από πριν. Όχι, τις περισσότερες φορές είναι προβλέψιμα αν κάποιος πιστεί να κάνει κάποιο είδους προμελέτες, οι οποίες είναι απαραίτητες, πολλοί όμως προτιμούν να τις αποφεύγουν γιατί έχουν ένα μικρό πρόσθετο κόστος. Μιλάμε για pull-out test ή εδαφολογικές ή γεωλογικές μελέτες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει η ποιότητα του εξοπλισμού να είναι εξασφαλισμένη, δηλαδή καλό είναι να ζητάει αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των πλαισίων και όχι μόνο απλώς data sheet, δηλαδή να γνωρίζει ποια θα είναι, για παράδειγμα, η απόδοση του πλαισίου σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας ή η αρχική απομείωση της απόδοσης κατά πρώτο χρόνο λειτουργίας. Πολλά από αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί κανείς να τα αποκρυπτογραφήσει βλέποντας απλώς ένα data sheet και μετά από ένα ή δύο χρόνια
παρατηρεί μια μειωμένη απόδοση, την οποία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να την δικαιολογήσει, γιατί δεν γνωρίζει αν οι απώλειες αυτές προέρχονται από τα πλαίσια, από τα καλώδια, από τους inverters. Και χάνεται ανάμεσα στους διάφορους παρόχους του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού, που ο καθένας παρέχει τις δικές του δικαιολογίες. Θα πρέπει να δώσει σημασία ακόμη και στον τρόπο σύνδεσης των πλαισίων, γιατί τις περισσότερες φορές αυτό σχετίζεται και με τις εγγυήσεις που δίνει ο κατασκευαστής του πλαισίου, και να αναζητήσει επίσης, μιλώντας για τα πλαίσια, τις πιο αυξημένες εγγυήσεις απόδοσης και απόδοσης και προϊόντος. Επειδή η τεχνολογία πριν από μερικά χρόνια, καλώς ή κακώς, ήταν σχετικά ανώριμη, οι αυτές οι αποδόσεις τείνουν συνεχώς αυξανόμενες, που σημαίνει ότι μπορεί κανείς να βρει στην αγορά εύκολα πλαίσια που να έχουν απόδοση εγγύηση προϊόντος πάνω από 10 ή 12 χρόνια και εγγύηση απόδοσης 25 και άνω χρόνια. Καλό είναι αυτά κάποιος να τα ζητά για να τα πετύχει. Αυτοί που τα ζητάνε έχουν τόσες εξειδικευμένες γνώσεις, γιατί βέβαια, με συγχωρείτε, δεν είμαστε επενδυτές στο χώρο, αλλά κάποια από αυτά σου φαίνονται και κινέζικα. Δηλαδή, ενδεχομένως και ένας επενδυτής μπορεί να μην έχει τόση γνώση ή να μην θέλει να την αποκτήσει, να έχει το κεφάλαιο. Άρα, πώς μπορεί, επαναλαμβάνω, να υπάρχουν σύμβουλοι καλοί, σωστοί στο χώρο σας, για να αναλάβει κανένας να συμβουλεύσει σωστά. Υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις, τένκι δηλαδή providers ή EPC contractors, οι οποίοι αναλαμβάνουν και την προμήθεια και την αξιολόγηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση και τη διασύνδεση, σε μερικές περιπτώσεις και τη συντήρηση και τη λειτουργία για τα πρώτα στάδια, τουλάχιστον τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας του πάρκου. Που σημαίνει λοιπόν ότι κανείς δεν έχει κάποιο ρίσκο, θα μπορούσε μάλιστα να ζητήσει και συγκεκριμένες εγγυήσεις απόδοσης για συγκεκριμένα διαστήματα, εξασφαλίζοντας τα θεραπεία. Δίδονται οι εγγυήσεις δηλαδή, δίδονται, μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, θα είχατε κάποια εναλλακτική πρόταση εσείς στο πώς μπορεί να απλοποιήσει κανένας τον σχεδιασμό ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ή δεν είναι δυνατόν να απλοποιηθεί? Καλά, σαφέστατα συνέχεια αναπτύσσεται ο εξοπλισμός έτσι ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τον σχεδιασμό ενός πάρκου. Σε μεγάλο βαθμό και στο κομμάτι των inverter γίνεται αυτό. Αυτή τη στιγμή, αρμόδιος ουσιαστικά για την αρτιότερη κατασκευή του πάρκου που να μπορέσει να συνδυάσει όλα τα διαφορετικά γεγονότα είναι ο EPC contractor. Εμείς εξειδικευόμαστε ως παραγωγή inverters στο πώς θα παντρευτούν ακριβώς τα δύο προϊόντα φωτοβολταϊκά με inverters σε επίπεδο ηλεκτρικών, να είναι σεβατή άρτια η κατασκευή. Από εκεί πέρα όμως, πώς ένα συγκεκριμένο χώρο αυτό το πράγμα θα δέσει με το όλο σύστημα, δεν είναι δική μας και εξειδίκευση και δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την τεχνογνωσία, γιατί ακριβώς την έχουν οι συνεργάτες μας, οι EPC contractors. Κύριε Ζολώτα, ως σύμβουλος, πώς βλέπετε αυτό το θέμα? Λοιπόν, εγώ θα ξεκινούσα λέγοντας ότι μπορεί κανείς να ξεκινήσει καταρχάς από το σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μια φιλοσοφία αρχιτεκτονικής συντήρησης μπορεί να προβλεφθεί από το χαρτί, ουσιαστικά, πριν ακόμα μπει κανείς στο χωράφι και κάνει σε οποιαδήποτε άλλες μελέτες. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ακόμα και σε περίπτωση θεωρητικά καταστροφής όλων των εγγράφων, σχεδίων ή οτιδήποτε, να μπορεί κανείς και οπτικά ακόμα να αναγνωρίζει το τι έχει μπροστά του. Έτσι ώστε με μια σωστή αρχιτεκτονική συντήρηση να έχει κάνει μια πρόβλεψη για ένα έργο το οποίο πρέπει να προσβεστεί μακροχρόνια, όπως είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο που είναι ένα σύνθετο μηχάνημα. Μάλιστα. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί μιλήσατε για τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων. Και ως παραγωγή inverter βλέπω ακριβώς το θέμα της εμπιστοσύνης που αναφέρθηκε πριν και από τον κύριο Δοντά. Δυστυχώς το θέμα του κατά πόσο μία εταιρεία... Επειδή δεν ήμουν παρούσα ο κύριος Δοντάς στο θέμα της εμπιστοσύνης, γιατί ξέρω ότι έχει κάνει μία πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, έχει υλοποιήσει. Ο όρος εμπιστοσύνη γενικά απέναντι στον προμηθευτή, απέναντι στο σύστημα, απέναντι στο προϊόν. Που σε ένα μεγάλο βαθμό περνάει μέσα από το κομμάτι... Δεν είχατε θέματα όμως, κύριε Δοντά, εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές σας? Δεν δημιουργήθηκαν θέματα εμπιστοσύνης ή δημιουργήθηκαν? Ήταν προϋπόθεση. Και αξιολογήσαμε τους προμηθευτές μας προκειμένου να προμηθευτούμε τα προϊόντα αυτά.
Άρα ένα σημαντικό κομμάτι είναι και η σωστή αξιολόγηση των προμηθευτών, έτσι. Ναι. Γιατί είπατε κάτι για τους επενδυτές, συμμετέχοντες, ναι, μπορεί να έχει κάποιος τα χρήματα, αλλά δεν μπορεί να απαφύγεται να πει ότι θέλω κάτι. Τι θέλω κάτι γενικά, θέλω ένα πάρκο, δεν λέει τίποτα μόνο του. Πρέπει να ασχοληθείς, λοιπόν. Πρέπει να έχει τον κατάλληλο, αν δεν ασχοληθεί ο ίδιος, πρέπει να έχει τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος να ξέρει την επένδυση που να κάνει, τη δουλειά που θέλει να κάνει, έτσι ώστε να πάει τις προδιαγραφές. Το πώς θα κατασκευαστεί κάτι. Αυτό είναι γενικός κανόνας, όχι για τα φωτοβολταϊκά, για κάθε είδους επένδυση. Όπως και για αυτά, μπορεί να φαίνεται απλή επένδυση, αλλά έχει τα μυστικά του και το τι πρέπει να προσέξει για να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Απλά, κάτι πολύ αυτονόητο, απλά ότι ο όρος εμπιστοσύνη, που σε μεγάλο βαθμό περνάει μέσα από το μετατροπέα, που το ζούμε καθημερινά, γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία καθημερινά πρέπει να επιλύουμε, είναι κάτι το οποίο δεν αναγράφεται στα data sheets. Ο βαθμός δηλαδή με τον οποίο η εταιρεία, οποιαδήποτε εταιρεία θα εξυπηρετήσει, θα υποστηρίξει το προϊόν της σε βάθος 20ετίας, είναι κάτι που ούτε αναγράφεται, ούτε είναι γνωστό σε πρώτη φάση στον επενδυτή, ούτε κοστολογείται. Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο για το κόστος και πώς θα εξελιχθεί προσεχώς το κόστος ενός εγκατεστημένου φωτοβολταϊκού συστήματος στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη. Κύριε Πιταροκύλη, εσείς που έχετε και μια δική σας παραγωγή, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και οι γνωστές δυσκολίες κτλ. Τώρα, αν μιλήσουμε για το κόστος των φωτοβολταϊκών πλαισίων, τους τελευταίους δύο μήνες αυτό έχει κατρακυλήσει. Αν μιλήσουμε για non-name κινέζικα προϊόντα, αυτά είναι σταθερά κάτω από το 1 ευρώ το ΒΑΤ. Από αυτό, τις περισσότερες φορές είναι dumping πολιτική, δηλαδή δεν σημαίνει ότι συμβαδίζει με το κόστος παραγωγής, αυτό είναι σίγουρο. Και οι περισσότεροι προσπαθούν απλώς να ξεστοκάρουν. Μελέτες κάνουν λόγια από 3 έως 8 γιγαβάτ, τα οποία θα παραμένουν αδιάθετα στις αποθήκες μέχρι το τέλος του 2011. Εάν μιλήσουμε τώρα για το κόστος του φωτοβολταϊκού συστήματος, γνωρίζω ότι τα αντίστοιχα κόστη σε Ιταλία, Βουλγαρία είναι στα επίπεδα 1,7 με 2 ευρώ το ΒΑΤ για το σύνολο των συστημάτων. Αυτό συνεχώς θα βαίνει μειούμενο. Θεωρώ και εκεί. Και εκεί, προφανώς και στην Ελλάδα. Ναι. Οι μελέτες, τουλάχιστον το technology roadmap που έχουν κάνει μεγάλες εταιρείες του χώρου, επιστρέφοντας πάλι στα φωτοβολταϊκά, κάνουν λόγο για μια μείωση της τάξης 8 με 9% ετησίως στο επίπεδο του ευρώ ανά ΒΑΤ και περίπου 9 με 10% στο επίπεδο του ίδιου του τεμαχίου. Και πού αποδίδεται? Αυτό αποδίδεται στη μείωση του κόστου βασικού υλικού, αν μιλάμε για το κρυσταλλικό πυρίτιο, γιατί αναμένεται να πέσει μέχρι και 50% το κόστος μέχρι το 2020. Το πυρίτιο συμμετέχει και πάνω από το 70% στο τελικό κόστος του φωτοβολταϊκού πλαισίου. Στην αύξηση της απόδοσης, γιατί το βιομηχανικό στάνταρ αυτή την περίοδο είναι 230-235 βατ το πλαίσιο και αναμένεται να φτάσει μέχρι το 2015 το στάνταρ στα 270 ευρώ το βατ και σε μια σειρά άλλων τεχνικών αλλαγών, από την αντικατάσταση του ασημιού, που είναι το πλέον ακριβό υλικό στα ηλιακά κελιά από χαλκό, ή να μειωθεί το ποσοστό της σφύρας στο στάδιο του wafering. Κυρίως δηλαδή στην τεχνολογική πρόοδο ακόμη. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι που αφορά τη δική σας εταιρεία. Αυτή τη στιγμή η πελατεία σας επαρκεί? Μας υπερκαλύπτει. Η πελατεία ποτέ σας υπερκαλύπτει? Μακάρι να είχαμε και άλλες γραμμές για να ικανοποιήσουμε. Βέβαια, είναι μια αγορά που δρά ούτε χρηματιστηριακά. Δηλαδή, μέχρι πέρυσι ήταν πιο προσοδοφόρο για μας να εξάγουμε τα ηλιακά μας κελιά στην Ιταλία. Το τελευταίο δίμηνο ήταν πιο εύκολο, ή μάλλον θα είχαμε περισσότερα κέρδη αν πουλούσαμε τα wafer. Αυτή την περίοδο δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια κέρδους, ή τουλάχιστον δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, για να είμαστε ειλικρινείς, όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές εταιρείες, να πουλήσουν τα πλαίσια τους. Οπότε υποχρεωνόμαστε, να το πω έτσι απλά, να μετακυλήσουμε αυτό το περιθώριο κέρδους, βρίσκοντάς το στο κατασκευαστικό τομέα, δηλαδή υλοποιώντας τα δικά μας φωτοβολταϊκά πάρκα. Άρα, αν αντιλαμβάνομαι καλά, η εξαγωγική προοπτική, γιατί τώρα οι περισσότεροι στρέφονται στις εξαγωγές, οι περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν κάτι να εξάγουν, έτσι. Ακολουθεί μια περιοδικότητα. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό αφορά μόνο τη δική μας εταιρεία, γιατί είμαστε σε φάση υλοποίησης περίπου 25 ΜΒ σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Οπότε η παραγωγή μας για τους επόμενους 4 μήνες έχει υπερκαλυφθεί, αλλά σε βάθος χρόνου και οι υπόλοιπες ελληνικές εταιρείες, ο κ. Ζαχαρίου ανέφερε περίπου ότι η παραγωγική δυναμικότητα των ελληνικών εργοστασίων είναι 200 με 250 ΜΒ σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ η ελληνική αγορά θα είναι επίσης στα ίδια επίπεδα. Οπότε είμαστε λίγο πολύ καταδικασμένοι στο να εξάγουμε και εμείς και η Λιόσφαιρα και η Σίλσιο. Πέρυσι κάναμε κατά βάση εξαγωγές. Πράγμα που θα επαναληφθεί υποχρεωτικά από το 2012 και μετά. Οπότε το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας είναι
κατά βάση εξαγωγικό. Το ζητούμενο για να εξάγεις με πιο ανταγωνιστικούς όρους. Είναι να είσαι καθοποιημένος. Δηλαδή, αν είσαι μόνο στον αρμολογητή πλαισίων, το θεωρώ αρκετά δύσκολο στο να μπορείς να έχεις ανταγωνιστικές τιμές. Αν έχεις όμως μια καθοποίηση και μπορείς να παράγεις δισκία πυρητίου, ηλιακά κελιά και εν τέλει φωτοβολταϊκά πλαίσια, μπορείς να έχεις ανεξαρτησία από προμηθευτές, διαφοροποιημένο πορτφόλιο και ανάλογα την περίοδο να πουλάς το συγκεκριμένο προϊόν και εν τέλει να μετακυλείς το κόστος στη φάση παραγωγής που εσύ θέλεις. Και είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις του χώρου σας καθετοποιημένες? Δεν είναι και πολλές, βέβαια. Κατά περίεργο τρόπο, ναι, στην Ελλάδα είναι. Ναι. Τουλάχιστον οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες είναι πλήρως καθετοποιημένες, είτε πολυκρυσταλλικού είτε μικροκρυσταλλικού άμορφου πυρητίου. Σε αντίθετη με την υπόλοιπη Ευρώπη, που αν εξαιρέσουμε τη Γερμανία, οι περισσότερες δεν είναι. Δεν σας κρύβω, για παράδειγμα, ότι από την Ιταλία έχουμε συνεχώς inquiries να παρέχουμε cells, και αυτό γιατί εκεί και λόγω του γεγονότος ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι αρκετά υψηλή και η παραγωγή δισκιών wafer είναι αρκετά ενεργοβόρα, έχουμε συνεχώς αιτήσει το να εξάγουμε τα προϊόντα μας εκεί. Μάλιστα. Κύριε Ζολώτα, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε σε αυτό? Κοιτάξτε, δείτε. Σε μια αγορά όπως την ελληνική, η οποία ακόμα είναι ρηχή, δηλαδή είναι μια σχετικά μικρή αγορά, και η οποία υπόκειται σε διάφορες στρεβλώσεις, υπόκειται σε συζητήσεις επίπεδο country risk. Δηλαδή, σήμερα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, την περιραίωση ατμόσφαιρα, την οικονομική κρίση, τη λιτότητα, τη γραφειοκρατία, την αναμονή να βγουν οι άδειες και όλα αυτά, οι επενδυτές ζητάνε πολύ ψηλότερο IRR από ότι για την ίδια επένδυση. Πολύ ψηλότερο IRR, ιστορικό βαθμό απόδοση της επένδυσης, από ότι για την ίδια επένδυση σε κάποια άλλη χώρα. Η ίδια επένδυση σε μια άλλη χώρα, όπου η αίσθηση country risk είναι χαμηλότερη, θα ήταν, οι επενδυτές έχουν απέτηση πολύ μικρότερου βαθμού εσωτερικής απόδοσης. Αυτό μας δίνει τη συνολική εικόνα, γιατί το κόστος της κατασκευής είναι μόνο ένα σκέλος της εικόνας. Οπότε, η συνολική εικόνα είναι η χρηματοδότηση, το country risk, η κίνδυνη και τελικώς το κόστος κατασκευής. Και τελικώς το κόστος κατασκευής, το οποίο συνολικά σε μία επένδυση, ας το πούμε, τι περίπου ποσοστό καταλαμβάνει? Μιλάτε για τον εξοπλισμό ή για τις υπηρεσίες? Ναι, για τον, είναι βέβαια και οι υπηρεσίες. Δηλαδή έργα πολιτικού μηχανισμού. Ναι, ας πούμε για τον εξοπλισμό. Επάνω από το 70% της συνολικής επένδυσης. Αν θεωρήσουμε ότι τα κόστη σύνδεσης δεν είναι υπερβολικά, αλλά κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα, ναι. Μάλιστα. Ναι, αλλά πρέπει κανείς να συνυπολογίσει το κόστος του επενδυτή, την αναμονή, το δημοσιοοικονομικό κόστος μέχρι να φτάσει να υλοποιήσει. Ακούσαμε τον κύριο Δοντά, θα σου πει τις εμπειρίες του, χρόνια περιμένει και τι έπρεπε να περάσει για να υλοποιήσει και όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Μιλάω σε φυσιολογικές συνθήκες που το μεγαβάτι υλοποιείται σε 4 εβδομάδες, έτσι, 4 με 6 εβδομάδες, δηλαδή κατασκευάστε. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι για κατασκευή με αυτή τη λογική. Διαφορετικά, ναι, τα άλλα αυτά κόστη δεν μπορεί κανείς να τα υπολογίσει. Ακριβώς. Να πούμε κάτι το οποίο, επειδή αναφερθήκατε σε μία ρηχή αγορά, και αυτό είναι ένα σημαντικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε για τους γνωστούς λόγους, γιατί πάντα η χώρα μας ήταν μία ρηχή αγορά σε όλους τους τομείς και ειδού τώρα τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ήθελα την γνώμη σας, εάν και κατά πόσον, γύρω από το θέμα της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών, έχει δοθεί μία, αν το θέλετε, υπερβολική, ας το πούμε, ελπίδα, μία υπερβολική προσδοκία, η οποία φυσικά έχει ξεκινήσει και καλός ή κακός ξεκίνησε εδώ και λίγα χρόνια και από τις προηγούμενες ηγεσίες της πολιτικής και του αρμόδιου Υπουργείου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κόσμος αυτή τη στιγμή, και το ζούμε και εμείς δημοσιογραφικά, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών και αυτές οι 7.500 άδειες που ανέφερε ο κύριος Καλογεράκης κτλ., που αφορούν φυσικά επενδύσεις μικρότερης κλίμακας, αλλά είναι με προσδοκίες. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να μιλήσουμε λιγάκι για σχεδιασμό. Αυτό είναι, ναι, το έλλειμμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν ο πρώτος νόμος, το 3468, τι είχαν στο μυαλό τους οι νομοθέτες? Τι ήταν αυτό που ήθελαν? Ήθελαν να βοηθήσουν τη χώρα να καλύψει το ισοζύγιό της σε εκπομπές, σε μείωση εκπομπών ισοδύναμων τόνων διοξείδου του άνθρακα?
ήθελαν να βοηθήσουν κάποιες κοινωνικές ομάδες, όπως είδαμε τώρα με τους αγρότες, ήθελαν να βοηθήσουν κάποιες ομάδες, κοινωνικές ομάδες να παραμείνουν στη μεθόριο και να έχουν ένα έξτρα εισόδημα. Ήθελαν να δημιουργήσουν μια βιομηχανία, όπως έκανε η Γερμανία και η Ισπανία, η οποία να μπορέσει αύριο μεθαύριο να γίνει εξαγωγική και να πουλήσει τεχνολογία. Τι απ' όλα τελικά ήθελαν? Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα, αν θέλετε, της έλλειψης σχεδιασμός και της ασυνέχειας του ελληνικού κράτους, η οποία αλλάζει και με κάθε ανασχηματισμό, αλλά και με κάθε αλλαγή κυβέρνησης, όπου στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τελικά ποιος ήταν ο στόχος, ποια είναι η στόχευση και τι πρέπει να κάνουμε για να την πετύχουμε αυτή τη στόχευση. Οπότε δικαίως αναρωτιέται κανείς τελικώς τι θέλαμε να πετύχουμε με τον νόμο των φωτοβολταϊκών, τι θέλαμε να πετύχουμε με την εισαγωγή των φωτοβολταϊκών στη χώρα. Είναι πράγματι δόθηκαν κάποιες ελπίδες, τις ξαναπήραν πάλι πίσω. Βλέπαμε ένα νόμο ο οποίος είχε ένα καταπληκτικό feeding tariff και ταυτοχρόνως και επιδότηση από τον αναπτυξιακό. Βλέπουμε σιγά σιγά όλα αυτά μειωθήκανε και αναρωτιόμαστε σήμερα τελικώς με τα φωτοβολταϊκά τι θέλει να πετύχει η κοινωνία, τι θέλει να πετύχει η κάθε κυβέρνηση. Σύντομα να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή το ακούω πάρα πολλές φορές και λένε ότι είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις και δημιουργήθηκε μια προσδοκία απέναντι στον ελληνικό λαό. Ωραία, ανεξάρτητα από τα φαινόμενα φούσκας, μου φαίνεται απολύτως φυσιολογικό γιατί αυτή είναι η φύση της τεχνολογίας. Μιλάμε για μια αποκεντρωμένη τεχνολογία. Στο αντίστοιχο παράδειγμα της Γερμανίας, υπήρχε ένα πρόγραμμα, ο κ. Χρυσής θα το ξέρει καλύτερα από μέρα, ενός εκατομμυρίου στεγών. Άρα, ενός εκατομμυρίου αιτήσεων. Παλιότερα. Ή 100.000 στεγών. Ή 100.000. Άρα, 100.000 αιτήσεις. Άρα, είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν τέτοιου μεγέθους αιτήσεις, γιατί αυτό αποδεικνύει και την επιτυχία. Ανεξάρτητα αν αυτές θα υλοποιηθούν ή όχι. Στη βιομάζα ή στη γεωθερμία, που είναι τεχνικά από τεχνικής φύσεως πιο δύσκολο να τις υλοποιήσει κάποιος ιδιώτης, θα περιμένουμε σημαντικά μικρότερο αριθμό αιτήσεων. Άρα, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Άσχετα βέβαια αν κάποιοι θεωρούν ότι έτσι θα βγάλουν εύκολο κέρδος. Πάντως, το θέμα προσδοκίας που δημιουργείται έχει να κάνει σίγουρα με τα κίνητρα. Και πρέπει, γιατί γίνανε πολλές συζητήσεις για το feed-in tariff ή να ξαναγυρίσει ο αναπτυξιακός νόμος και τα φωτοβολταϊκά. Μα έγινε και μία τοποθέτηση το πρωί από το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μαθιουδάκη του ΙΠΚ, ότι είναι προς επανεξέταση το θέμα του feed-in tariff. Το θέμα, και ειδικά στα φωτοβολταϊκά. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, είτε λέγεται feed-in tariff, είτε αναπτυξιακός, οτιδήποτε, ορίζουν αυτό το IRR το περίφημο. Και πρέπει αυτό το IRR σε κάθε περίπτωση να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει τις επενδύσεις, να μην είναι απαγορευτικό και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράθυρο στον οποίο να μπορείτε να κινείτε η επένδυση, κάνοντας την επένδυση ελκυστική και αυτό να μπορεί να χρονικά να συμβαδίζει σε έναν βαθμό με την μειωμένη συνεχώς τιμή του εξοπλισμού και κατ' επέκταση του έργου. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα προσπαθούν να κάνουν όλες οι οικονομίες και παίρνω ως παράδειγμα τη γερμανική, που μονίμως ο στόχος της είναι να προσαρμόζει αυτό το feed-in tariff στην αγορά και να ρυθμίζει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο την αγορά. Ώστε να έχει πάντα ένα κίνητρο. Να έχει μια υγιή αγορά. Ναι, δηλαδή, μεγαλώνει η αγορά περισσότερο από ό,τι πρέπει. Τραβάει λίγο φρένο, ρίχνει το feed-in tariff, ισορροπεί. Κάνει μια έκτακτη ίσως μείωση. Συνεχίζει η αγορά άσχημα. Δεν κάνει την επόμενη μείωση όπως ήταν προγραμματισμένη φερρυπίν τώρα για την 1η Ιουλίου. Ή δημιουργεί ένα σύστημα κυλιόμενο αξιολόγησης παρακολούθησης της εγκατεστημένης βάσης ένα τρίμηνο. Άρα δίκως τρέξαν το αυτοί που τρέξαν να προλάβουν, έτσι. Ενδεχομένως, αλλά αυτό που υπόθηκε... Κάποιοι τρέξαν θεωρώ, πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό και από τον κύριο Μαύρο πριν, ότι δεν τίθεται θέμα φούσκας, γιατί τελικά αυτό που προσπαθούν να πετύχουν οι Γερμανοί και άλλες χώρες, τώρα η Ιταλία, την υγιή αγορά μέσα από τη ρύθμιση του feed-in tariff. Εμείς το καταφέραμε αυτό με άλλους τρόπους. Τα πρώτα χρόνια μέσα από την γραφειοκρατία, ελέγξαμε την αγορά πάρα πολύ καλά, και τον τελευταίο χρόνο μέσα από την ελληπή ρευστότητα από τις τράπεζες. Οπότε δεν είχαμε τελικά αυτό το φαινόμενο και αυτή η μεγάλη προσδοκία από τα μεγάλα κίνητρα τελικά δεν έγινε ποτέ πράξη. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το feed-in tariff σε αυτή τη φάση κατέστρεψε την αγορά. Και θεωρώ ήμασταν τυχεροί σε αυτό το επίπεδο ότι η ανάπτυξη είναι σχετικά υγιής. Δηλαδή, όταν βρέθηκα στην συνάντηση στη Γερμανία, στην SMA, με τον συνάδελφο τον Τσέχο πέρσι, η Τσεχία πέρσι έκανε 1,7 γίγκαβατ. Μιλάμε για μια χώρα πολύ συγκρίσιμη με τα ελληνικά δεδομένα σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων, το οποίο, με χαμηλότερη ηλιοφάνεια βέβαια, το οποίο
Έχει αλλάξει τελείως το κλίμα αυτή τη στιγμή στη χώρα και μιλάμε για μια αγορά που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει 100 MW. Φανταστείτε τι σημαίνει για όλες τις εταιρείες να έχουν αναπτύξει δομές για να υποστηρίξουν το 1,7 γίγκα και την άλλη χρονιά να έχουμε 100 MW. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πήγαμε από τα 10 στα 40, από τα 40 στα 150. Φέτος έχουμε ήδη 90 κάτι MW στο πρώτο τετράμινο. Θα έχουμε άλλη μια χρονιά ανάπτυξης, όχι ίσως τόσο μεγάλη όσο σε επίπεδο ποσοστών ήταν η περσινή. Αλλά, σε κάθε περίπτωση όμως τα νούμερα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστούν φούσκα. Μάλιστα. Η υλοποιημένη, η εγκαταστημένη βάση ακολουθεί μια πάρα πολύ υγιή πορεία. Μάλιστα. Το τι είναι από πίσω είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει βάσει ίσως των υπερβολικών προσδοκιών. Να ρωτήσω, να κάνω το τελευταίο μου ερώτημα για να δώσουμε ενδεχομένως και κάποιες ερωτήσεις στο κοινό, αν θέλει, γιατί είμαστε και λίγο εκτός χρόνου. Αν τελικά, λοιπόν, ισχύσει κάποια μείωση, κάποια προσαρμογή στο feed-in tariff λόγω των ειδικών συνθήκων, ποια θα ήταν η συνέπεια σε αυτή την εξέλιξη που περιγράφεται? Θα υπήρχε συνέπεια, αν υπάρξει κάποια μείωση του feed-in tariff? Είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί. Δεν είναι τόσο απλή απάντηση, γιατί οι συνιστώσεις που επηρεάζουν το πώς θα δράσει το feed-in tariff στο... στην αγορά είναι πάρα πολλές ακόμα και το πόδιο. Μια απλή προσέγγιση θα είναι, δεν ξέρω σε τι επίπεδο θα πρέπει να μειωθεί, αλλά θα έπρεπε το αντίστοιχο IRR να βγαίνει στα επίπεδα του 12% ή του 14%. Οι αντίστοιχοι ξένοι επενδυτές για να έρθουν συνυπολογίζοντας το counter risk και όλα θα έπρεπε να είναι πάνω από το 18-19%. Και φαντάζομαι έτσι επιστρέφοντας προς τα πίσω, κάποιος θα μπορούσε να βρει ποιο θα ήταν το αποδεκτό, η αποδεκτή μείωση της ταρίφας. Αλλά είναι μια απλοποιημένη προσέγγιση. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ότι ένα μεγάλο μέγεθος των νέων εγκαταστάσεων αφορά πια ιδιώτες και όχι μόνο τα μεγάλα πάρκα που σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο από τα IRR, τα NPV και όλα αυτά τους οικονομικούς δείκτες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση έχει αποδειχθεί από τις ανεπτυγμένες αγορές ότι ο τρόπος να ρυθμίσεις την αγορά είναι αποκλειστικά το feed-in tariff. Μάλιστα. Δεν είναι ούτε να το να βάλεις ένα cap στην αγορά, πράγμα που δεν θέλαν ούτε οι Ιταλοί ούτε οι Γερμανοί. Ούτε βέβαια να τη ρυθμίσεις μέσα από τη γραφειοκρατία. Άρα προσέχεις ιδιαίτερα πώς το χειρίζεσαι. Ναι. Αφήνεις αυτό το παράθυρο ώστε να είναι σαφέστατα ελκυστικό το παράθυρο αυτό, να μην φτάνει όμως στα άκρα, να γίνεται απαγορευτικό ή προκλητικό αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι η αξιοπιστία, είναι η εμπιστοσύνη. Πρέπει το κράτος του οποίου η αξιοπιστία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ναδύρ, πρέπει να ξαναεπανακτήσει την αξιοπιστία του. Και το θέμα του feeding tariff πρέπει να είναι κάτι το οποίο να τελειώσει οριστικά. Δηλαδή, να μην αφήνουμε γκρίζες ζώνες, να μην αφήνουμε περιθώρια προς συζήτηση ή προς μελέτη, να μας πούνε ξεκάθαρα, παραδείγματος χάρη, αν θα αφορά προγενέστερες επενδύσεις ή όχι. Αυτό νομίζω ήδη υπόθηκε. Δεν θα αφορά προγενέστερες επενδύσεις. Ελπίζουμε να τηρηθεί κιόλας. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό μας, γιατί είναι και αργά, θα είναι και κάποιοι κουρασμένοι, να μην... Ναι, ο κύριος εκεί. Ονομάζομαι Χρήστος Ιρικέλλας και εκπροσωπώ την εταιρεία Αρχικών Ενεργειακών. Μια τοποθέτηση πολύ σύντομη αφορά, επειδή παρήσατε και το Υπουργείο Δομής του κ. Χαβιαρόπουλου και προφανώς από τις τράπεζες. Να πούμε ότι ο κύριος Χαβιαρόπουλος πάντως προς τιμήν του είναι εδώ από τις 8.30-9 το πρωί. Έχει έρθει, έχει ακούσει όλα. Δεν ξέρω πώς είναι εδώ πάντως. Ναι, όντως συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις. Παντού. Επειδή αναφέρθηκαν τιμές που αφορούν τα κόστη εγκατάστασης, εμείς ως εταιρεία το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, τι εννοώ? Είναι μια ερώτηση σαν να λέμε κάποιον πόσο κάνει ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι Λάντα και ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι Λαμπορκίνη. Το λέω αυτό γιατί πρώτον, μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας απέναντι στις τράπεζες. Μιλάω από την άποψη των επενδυτών και των κατασκευαστών που είμαστε, έχουμε αυτό το διπλό ρόλο εμείς. Και αφετέρου, επειδή εμείς σαν εταιρεία και πιστεύω και κάποιες άλλες εταιρείες στην Ελλάδα, έτσι, απευθυνόμαστε στη δευτερογενή αγορά. Θέλουμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο θα απευθύνεται σε ασφαλιστικά ταμεία. Κάποιες επενδυτικές τράπεζες. Αυτό το προϊόν έχει κάποιες τεχνικές προδιαγραφές. Εμείς επιλέξαμε, ας πούμε, ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο που έχουμε να βρίσκεται και εντός βιομηχανικών περιοχών, που το καθιστά ακόμα πιο θεσμικό, ακόμα πιο σοβαρό, ακόμα πιο αποδεκτό από το σύνολο του κλάδου. Αυτό το πράγμα προφανώς δεν βγαίνει με 2,5 εκατομμύρια το μεγαβάτ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ξέρουν όσοι είναι εδώ και κάνουν επενδύσεις, ότι αυτά τα νούμερα που ακούστηκαν αφορούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πολύ συγκεκριμένα πάρκα με πολύ συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.
ή τα κατοστάρια με τις 250.000 ευρώ, τα οποία γίνονται πόλεμος αυτή τη στιγμή στην αγορά, αφορούν έργα που δεν ξέρω πόσοι από εδώ θα είμαστε μετά από 10 χρόνια για να δούμε αυτά τα έργα, τι γίνανε και τι κάνανε. Θα ήθελα, το λέω αυτό, δηλαδή, θα ήθελα να τονίσω ότι σαν χώρα και σαν αυτή την αγορά προσπαθούμε να την έχουμε να αυξάνει σταδιακά και να έχει μια ανάπτυξη η οποία δεν θα είναι ένα booming καταστροφικό όπως τις άλλες αγορές, να κοιτάξουμε να φτιάξουμε και μια αγορά η οποία μετά από 10 χρόνια θα έχει ωραία έργα να παρουσιάζει και θα απευθύνεται και σε επενδυτές. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.